Как вы можете прокомментировать заявление Йенса Столтенберга о том, что необходимо созвать Совет России и НАТО? И Альянс сейчас изучает эту возможность. И мой второй вопрос к господину Касулидису. Поступило заявление Генштаба Греции о том, что истребители ВВС Турции нарушили воздушное пространство страны. Как вы можете прокомментировать это? Спасибо. Μπορείτε να σχολιάσετε την πρόταση του κυρίου Στόλτεμπεργκ για να επαναρχίσει το Συμβούλιο. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για την παράνομη προσπέλαση των Τούρκων. Για τις παραβιάσεις των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών του ελληνικού εναέριου χώρου αυτή την φορά. Генеральный секретарь НАТО предложил созвать Совет России НАТО, как я понимаю, на уровне постоянных представителей. Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, μόλις έχω μάθει ότι ο κύριος Στόλτεμπεργκ πρότεινε την επανάρχηση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας για να υπάρχει μόνιμη αντιπροσώπευση. Напомню, что после того, как Саакашвили отдал преступный приказ использовать силу в Южной Осетии, именно по инициативе Соединенных Штатов был заморожен Совет России и НАТО. Η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ να συνεργαστεί με αυτόν τον τρόπο ή και με άλλους τρόπους. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν ο κύριος Σακασβίλη αποφάσισε να χρησιμοποιήσει βία στην Οσετία, τότε η συνεργασία αυτή πάγωσε. Совет России НАТО должен собираться в любую погоду, как они выразились. Κάποια μέλη του ΝΑΤΟ είπαν ότι αυτό ήταν λάθος και ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να μπορεί να λειτουργεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Αντικονστιτουσιονный вооруженный переворот, когда к власти пришли националисты, наши натовские коллеги в очередной раз обиделись и повторили ту же самую ошибку, заморозив работу механизмов между Москвой и Североатлантическим альянсом. And when in Ukraine, και όταν στην Ουκρανία μετά το αντισυνταγματικό πραξικόπημα έκαναν, κατά το πραξικόπημα έγινε το ίδιο και πάλι πάγωσε ο μηχανισμός συνεργασίας Ρωσίας-ΝΑΤΟ. And de facto, Russia NATO Council stopped. Και de facto το Συμβούλιο ΝΑΤΟ συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας έχει παύσει να λειτουργεί. Проявить такую инициативу, то соберемся, посмотрим, послушаем, что наши натовские коллеги имеют нам сказать. And if Mr. Stoltenberg is allowed, αν ο κύριος Στόλτεμπεργκ δικαιούται να κάνει μια τέτοια πρόταση, εμείς θα συναντήσουμε τους συναδέλφους μας στο ΝΑΤΟ και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Нарушаются договоренности, существовавшие в рамках Совета России и НАТО, поэтому есть о чем поговорить. Έχουμε πολλές ερωτήσεις για τα μέλη του ΝΑΤΟ, ειδικότερα σε αρκετές από τις συμφωνίες που έχουν ήδη επιτευχθεί. Не допускать отхода от ключевого принципа, заложенного в основу наших отношений с НАТО, принципа равной и неделимой безопасности, когда никто не должен в Евроатлантике укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Οπότε η βασική αρχή της συνεργασίας μας με το ΝΑΤΟ είναι ισότιμη και σωστή συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας υπέρ του εναντίον του άλλου μέρους. My question was,
Η δεύτερη ερώτηση απευθυνόταν σε μένα. Διερωτάται ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών. Του υπενθυμίζεται ότι η ερώτηση αφορούσε την συνεχή παραβίαση του ελληνικού αέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά. Υποστηρίζω πλήρως την θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ότι οι Έλληνες πιλότοι πάντα δείχνουν εγκράτεια κάθε φορά που τουρκικά μαχητικά εισβάλλουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραγικά αποτελέσματα, και εύχομαι, ήλπιζα, οι Τούρκοι να επιδείξουν ανάλογη συμπεριφορά όταν για κάποια δευτερόλεπτα παραβιάστηκε ο δικός εναέριος χώρος. Η δεύτερη ερώτηση από την Στέλλα Μιχαηλίδου εκ μέρους του ΡΙΚ. Ποια είναι η θέση της Ρωσίας ως ένα από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σε σχέση με τις εγγυήσεις, τις έξωθεν εγγυήσεις στο Κυπριακό και το ρόλο της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα επίσης να μου σχολιάσετε την θέση και τα όσα είπε ο κύριος Κασουλίδης μετά το συμβάν με το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος το οποίο κατέριψαν οι Τούρκοι. Κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού? Σε ό,τι αφορά τις εγγύητριες δυνάμεις, αυτό εναπόκειται στην Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει τις δικές της αποφάσεις. Мне совершенно ясно, что когда будет достигнуто урегулирование, это должна быть прежде всего роль Совета Безопасности ООН. And of course, the settlement is to ensure. Η λύση βεβαίως θα πρέπει να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια της χώρας θα διασφαλίζεται σε μια εντελώς καινούρια βάση, η οποία θα είναι συμφωνημένη και από τις δύο κοινότητες στο νησί. Και όταν βρεθεί αυτή η λύση, αυτή η συμφωνία, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΗΕ, θα μπορέσουν να επικυρώσουν ή να δώσουν τη δικά τους σχόλια σε ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Σε ό,τι αφορά την Ρωσία, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η Ρωσία έπραξε ότι είναι εξαιρετική σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ εμάς και των δύο χωρών. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, είναι σε εξαίρετο σημείο και δεν μπορούν αυτά τα συμβάντα να επηρεάσουν καθ' οτιδήποτε τρόπο την συνέχεια των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού. Από τουρκοκυπριακό μέσο ενημέρωσης η ερώτηση. Διερωτάται η δημοσιογράφος. Έχετε ενημερωθεί για το κυπριακό πρόβλημα μόνο από την μία πλευρά? Είχατε προσκληθεί να ενημερωθείτε και από την τουρκοκυπριακή πλευρά? Αρνηθήκατε? Δεν υπάρχει συναντήση ούτε καν στην νεκρή ζώνη. The other one is, what do you think about lifting weapon embargoes? Θα ήθελα επίσης την θέση σας γιατί ο ενάρση των εμπάργκο που έχουν επιβλεθεί στην τουρκοκυπριακή πλευρά από την Κύπρο. Please, once again, please. The second part of the question, I didn't understand. Okay, lifting weapon embargoes. Lifting what? Weapon embargoes. Lifting weapons. Yeah, weapon embargoes. Διευκρινίζεται η ερώτηση. Η δημοσιογράφος ζητά σχόλιο για την άρση των οπλικών εμπάργκο στην Κύπρο.
Ο κύριος Κασουλίδης υπενθυμίζει στον κύριο Λαυρόφ ότι ληφθήκε προ μερικών ημερών απόφαση, ούτως ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να έρθει το εμπάρκο πώλησης αμυντικών όπλων στην Κύπρο. Είναι απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Республикой Кипр. I cannot comment on bilateral relations. Δεν μπορώ να σχολιάσω διμερείς σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου. Мы прекрасно осведомлены в позициях, о позициях обеих кипрских общин, поскольку, в частности, в Нью-Йорке по линии Совета Безопасности мы регулярно общаемся с представителями и Республики Кипр, и турок-киприотов. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος της ερώτησής σας, να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ καλά ενήμεροι για τις θέσεις επί του Κυπριακού και των δύο πλευρών και στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας, επικοινωνούμε και με τις δύο πλευρές. Ο κύριος Μακέντζης, в формате, адекватном нынешнему положению вещей. Σε σχέση με την συνάντηση με τον κύριο Ακέντζη, αυτή δεν διευθετήθηκε δυστυχώς, όμως εμείς είμαστε έτοιμοι να διευθετήσουμε μια τέτοια συνάντηση. Last but not least, Mr. Menelaos Hadjikostizov, Associated Press. Τελευταία ερώτηση από το Associated Press. Thank you. On your mouth because we cannot hear. The echo. How's this? It's better. No, I think it's even better without a microphone. I agree. That's what happened last time. Absolutely. Τι μπορεί να κάνει η Τουρκία συγκεκριμένα πέρα από μια απολογία για να φροντίσει να αποκλιμακωθεί η κρίση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ρωσία και τι μπορεί να κάνει η Ρωσία για να επανεισάγει μια αίσθηση σταθερότητας σε αυτή την περιοχή. Σε περίπτωση που αυτή η αποκλιμάκωση δεν έρθει ποτέ, πώς θα επιβληθούν και τι θα γίνει με όλα αυτά τα εμπάρκο τα οποία επιβάλλονται. Все, что нужно было по этому поводу сказать, уже сказано президентом Российской Федерации и другими нашими представителями. Произошел ничем не спровоцированный инцидент, враждебный по отношению к Российской Федерации. И мы его рассматриваем в качестве такового. Понятно, что отношения между Россией и Турцией в этой ситуации не могут развиваться по принципу business as usual. И понятно, что мы рассматриваем эту акцию Турции как противоречащую задачам борьбы с терроризмом. Everything which was to be said about όλα όσα ήταν να υποθούν υπόθηκαν ήδη από τον κύριο Προύτιν και τους αντιπροσώπους μας. Και ναι, θεωρούμε αυτή την πράξη εκ μέρους της Τουρκίας εχθρική και χωρίς καμία, χωρίς να προκληθεί και δεν είναι καθόλου, δεν εμπίπτει καθόλου στο πλαίσιο των σύνηθων πρακτικών, επιχειρησιακών πρακτικών. Прекрасно понимают ситуацию и понимают, как в таких случаях нужно поступать. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το τι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε η Τουρκία να πει να κάνει. Νομίζω ότι οι Τούρκοι, η τουρκική κυβέρνηση μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και αντιλαμβάνονται την κατάσταση πολύ καλά. Этого нарушения международного права с министром иностранных дел Турции Мевлетом Чавушоглу по телефону,
не услышал от него ничего нового по сравнению с тем, что турецкое руководство публично заявляло, оправдывая свою неприемлемую преступную акцию. The very next day, after the την αμέσως επόμενη μέρα του συμβάντος, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό μου και δεν άκουσα τίποτα εκτός από όσα η Τουρκία είχε ήδη πει και μάλιστα δημοσίως, δικαιολογίες. Η τουρκική сторона настоятельно просит организовать очную встречу с министром иностранных дел Турции на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Белграде. Τώρα η Τουρκία είναι συνεπής στο να ζητά μια προσωπική συζήτηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών. Что нам скажет господин Чавушоглу? Может быть, что-то и появится новое по сравнению с тем, что уже было произнесено публично. We will not refuse. Δεν θα αρνηθούμε αυτή την πρόταση. Θα συναντηθούμε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, να ακούσουμε τι θέλει να πει. То, вы о них знаете, это абсолютно адекватные шаги. В качестве таковых они признаны большинством непредвзятых наблюдателей на международной арене. Σε ό,τι αφορά το τι θα πράξει η Ρωσία, είναι αρκετά και έχουν αναγνωριστεί ως αρκετά από πλήστους παρατηρητές. Чтобы не допустить перелива террористических угроз, которые расцветают на территории Турции, на территорию Российской Федерации. And our main goal is to prevent. Κύριος μας στόχος είναι να αποτρέψουμε την εισδοχή τρομοκρατών στην Τουρκία ή στην Ρωσία. First of all, I want to say, as you know, that Russia. Η Ρωσία, όπως ξέρετε, παραδοσιακά υπήρξε ένας πολύ στενός φίλος και οι φίλοι κάνουν αυτό που οι φίλοι πρέπει να κάνουν. Και πιστεύω ότι είμαστε εδώ έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε ανθρωπιστική βοήθεια, οποιαδήποτε βοήθεια ανθρωπιστικής φύσεως για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή και και για διαφυγή Ρώσων πολιτών από περιοχές στις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε. Η Ρωσία είναι στην Ρωσία, οπότε γιατί να χρειάζονται τους γείτονες. Έχουν κάνει τα πάντα για να μην χρειάζονται, να μην στηρίζονται σε κανέναν. Σας ευχαριστώ.